Τώρα, για τρίτη φορά κέρδισε το Όσκαρ του καλύτερου ηθοποιού ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην 85η τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ. Καλύτερη ταινία ήταν το Αργό του Μπεν Αφλεκ, ενώ βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου παρέλαβε η νεαρή Τζένιφερ Λόρενς. Συγκινημένη παρέλαβε το δικό της Όσκαρ, αυτό του δεύτερου γυναικείου ρόλου, η Αν Χάθαουεϊ. Αυτή ήταν η έκπληξη της οσκαρικής βραδιάς. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών απαστράπτουσα μέσα από το Λευκό Οίκο ανακοίνωσε τη νίκη της ταινίας Άργο του Μπεν Αφλεκ. And the Oscar goes to... Argo. Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης παρέλαβε το βραβείο της καλύτερης ταινίας και τους ευχαρίστησε όλους. Μα πιο πολύ τη γυναίκα του, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. I want to thank you for working on our marriage for 10 Christmases. It's good. It is work, but it's the best kind of work. And there's no one I'd rather work with. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος ενσάρκωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, παρέλαβε για τρίτη φορά το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου από τα χέρια της Μέριλ Στρίπ. And the Oscar goes to Jennifer Lawrence. Silver Linings Playbook. Η 22χρονη Αμερικανίδα Τζένιφερ Λόρενς κέρδισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Οδηγός αισιοδοξίας». Φαίνεται πως κάποιος τη μάτιασε και η νεαρή ηθοποιός παραπάτησε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή. You guys are just standing up because you feel bad that I fell, and that's really embarrassing, but thank you. And the Oscar goes to Miss Anne Hathaway. Φανερά συγκινημένη, η Anne Hathaway παρέλαβε το δικό της χρυσό αγαλματάκι, αυτό του δεύτερου γυναικείου ρόλου, για την ταινία «Η Άθλη». It came true. Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου παρέλαβε ο αυστριακός ηθοποιός Κρίστοφ Βάλτς για την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Τζάνγκο Τιμωρός». Ο γεννημένος στην Ταϊβάν Άγκ Λι κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Η ζωή του Πι», η οποία ήταν υποψήφια για 11 Όσκαρ. Ενώ καλύτερη ξενόγλωσση ταινία αναδείχθηκε η αυστριακή «Αγάπη». Η 24χρονη Αντέλ έφυγε ικανοποιημένη από την 85η τελετή απονομής των Όσκαρ, αφού πήρε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού για το Skyfall. Εκεί συναντήθηκε η παλιά γενιά του James Bond, η Shirley Bassey και η νέα γενιά για να αποτίσουν φόρο τιμής στις ταινίες με πρωταγωνιστή τον Βρετανό κατάσκοπο. Το κοινό δεν έμεινε παραπονεμένο. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Η Άθλη» ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν τη δική τους παράσταση. Η Σερλίζ Τίρον με κοντοκουρεμένα μαλλιά χόρεψε στη σκηνή τον Όσκαρ με τον πιο σεξι άντρα του πλανήτη, τον ηθοποιό Τσάντινγκ Τέιτουμ.